Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε στην περιοχή μας. Σαν παραγωγή ζητάμε τις δίκαιες και γρήγορες αποζημιώσεις. Θέλουμε να εφαρμοστεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Από εκεί και μετά η πολιτική παρέμβαση για το πιο άμεσα και το πιο γρήγορα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε το ένα προϊόν να επηρεάζει το άλλο. Άρα... Άρα το κάθε προϊόν έχει το πηγαίνει για το δικό του σκοπό. Η κορινθιακή σταφίδα είναι για αποξήρανση. Το αγιοργήτικο είναι για να γίνει κρασί. Η σουλτανίνα είναι για να πουληθεί. Εάν το ένα προϊόν μπει μέσα στο άλλο, θα χάσουμε όλα τα προϊόντα και στο τέλος θα μας λένε ότι δεν ξέρουμε και να καλλιεργούμε και δεν έχουμε και προϊόντα ποιοτικά για να κάνουμε εξαγωγή. Άρα ζητάμε από τον ΕΛΓΑ να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Όσο αφορά τη συνδεδεμένη, κύριε Ταγαρά, αυτό που ισχύει βάσει του κανονισμού του ΕΛΓΑ είναι όταν έχει ένα κτήμα 100% παίρνει τη συνδεδεμένη, όταν έχει ένα κτήμα 50% αφαιρούνται από τα 150 κιλά το 50%, άρα πάμε στα 75 κιλά. Άρα και με την πολιτική παρέμβαση τη δική σας για να βγει και το ΦΕΚ να είμαστε κατοχυρωμένοι 100% χρειάζεται παρακολούθηση και αυτό. Και ευχαριστούμε που το είπατε και το θέσατε. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ εμείς ο συνεταιρισμός έχουμε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια μία συνεργασία και έχουμε σταθμούς, μετεωρολογικούς σταθμούς μέσα σε όλη την έκταση της περιοχής μας. Εδώ είναι καταγεγραμμένη και θέλω να το παραδώσω στον ΕΛΓΑ αυτό. Είναι καταγεγραμμένα τα χιλιοστά της βροχόπτωσης επίσημα που έχουν πέσει σε κάθε περιοχή. Οπότε μπορούμε να ξέρουμε και πού είναι περισσότερη ζημιά. Σαφώς και η ζημιά αυτή τη στιγμή μεγαλώνει μέρα με την ημέρα με την εξάτμιση που γίνεται από την υγρασία του εδάφους, γιατί ο τόπος δίψαγε και με τη ζέστη γίνεται εξάτμιση και τα σταφύλια, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, είναι σαν να τα έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα με νερό και βράζουμε. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι λαϊκά. Γι' αυτό, επειδή τα πράγματα θα είναι δύσκολα, εμείς σαν συνεταιρισμός, εάν χρειαστεί και πάνε να χαλάσουν τα σταφύλια για τη βιωσιμότητα, τα ενοστάφυλλα, για τη βιωσιμότητα θα κάνουμε αναγγελία πρώιμου τρίου. Και θα κάνουμε ό,τι σημαίνει αυτό για το εινοποιείο, για να κάνουμε τριγητό και να βάλουμε σταφύλια μέσα.